αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στο νησί της Λέσβου και στο Δήμο Μυτιλίνης. Ποιο ξέρει κύριε Βασκένα, Μυτιλίνη Ερχοσκέντενες, Ευζήτσο Κροτέντενες. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να σας υποδεχόμαστε εδώ στην πόλη μας. Η επίσκεψή σας είναι στη συνέχεια της επίσκεψής μας που κάναμε στο δικό σας Δήμο, στη Σμύρνη. Daha önce biz sizi bir ziyaret etmiştik. Oradan çok mutlu döndük. Her zaman sizi düşünüyoruz ve buraya geldiğiniz için bizi çok mutlu ettiniz. Όπου εκεί στη συνάντησή μας αναπτύξαμε μια συνεργασία και φιλία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Orada biz oradayken sizinle çok iyi anlaşmıştık. Çok iyi arkadaşlık kurduk. O yüzden de sizi burada görmekten memnun oldum. Τους λαούς μας και τις πόλεις μας τους ενώνουν πολλά από αυτά που τους διχάζουν. Είμαστε εδώ γιατί εμείς ακούμε τη φωνή των λαών και όχι του κυβερνήσεων. Burası diyor hem devlet olarak hem bizim şehrimiz olarak burada bulunuyoruz. Biz devletin ismi değil, onların adına değil, halkımız adına sizi ağırlıyoruz. Είμαστε εδώ για να αναπτύξουμε τη διπλωματία των πόλεων μεταξύ της πόλης της Σμύρνης και της πόλης της Μυτιλίνης, του Δήμου Μυτιλίνης, αλλά και του νησιού της Λέσβου. Hem siz belediye olarak, hem İzmir olarak, biz de burada Midilli olarak ve Midilli Belediyesi olarak her zaman birlikteyiz. Οι δυο λαοί μας έζησαν επί αιώνες μαζί. Συνυπήρξαν με φιλία, με ελληνική μεταξύ τους, και αυτή είναι η επιθυμία όλων μας, το Αιγαίο να γίνει μια θάλασσα ειρήνης, αλληλεγγύης, φιλίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο λαών. Biz iki ülke olarak her zaman birlikteyiz, her zaman birlikte olacağız. Ege Denizi bir barış denizi ve biz bu denizin etrafında her zaman birlikteyiz. Τα πρώτα βήματα μεταξύ μας έγιναν. Στην επίσκεψή μας τότε στο Δήμο σας, συμφωνήσαμε και με δική σας βούληση, αλλά και με την δική μας επιθυμία, έγινε η εκτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Μυτιλίνης Σμύρνης και Σμύρνης του Πλωμαριού. Biz size geldik, bu yolun açılması için ricada bulunduk. Sizler bizi kırmadınız, elinizi taşın altına soktunuz ve buraya bir gemi tahsis ettiniz. Aynı zamanda Plomari'ye de aynı şekilde yardımcı oldunuz. Bunun için size minnettarız. Αυτή τη σύνδεση θέλουμε να πυκνώσει και να αναπτυχθεί, να γίνει πιο συχνή, έτσι ώστε να δώσουμε και το μήνυμα στους λαούς μας ότι πρέπει πλέον να είναι πολύ κοντά ένα στον άλλο. Bu hem bizim iki halkı birleştiriyor, hem birlikte olmamızı sağlıyor. İnşallah ileride daha çok gelişmişler olur ve halkımız da buradan mutluluk duyar. Θέλουμε λοιπόν να διαμηνήσουμε ότι είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη φιλία, να υπογράψουμε μεταξύ μας ένα σύμφωνο φιλία, πολιτισμού, αλληλεγγύης, τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και εκπαίδευσης μεταξύ των δύο λαών μας. Şimdi biz burada bulunuyoruz diyor. Bizim bu bir imza altına bir evrak alalım, birlikte ticaret yapalım. Halkımız birlikte birbiriyle gidip gelsin ve hepsi bir arada mutlu ve olumlu olsun. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν με αγάπη και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την επαφή. Σας υποσχόμαστε ότι θα σας επισκεφθούμε και εμείς πολύ σύντομα στην πόλη σας και έτσι η σχέση μας θα συνεχιστεί στα πλαίσια της φιλίας όπως ισχύει και μέχρι σήμερα. Burada olmanızdan tekrar mutluluk duyuyor. Biz birlikte olacağız. Çok kısa zamanda da size tekrar ziyarete geleceğiz. İnşallah bu ilişkilerimiz sevgiyle ve güzellikle devam eder. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλή διαμονή να έχετε στην πόλη μας, στο νησί μας και είμαστε εδώ για να είμαστε συνεχή επαφή. Hoş geldiniz tekrar. İnşallah bu günü çok iyi geçirirsiniz. Biz de elimizden gelen yardımı sizlere yapmaya hazırız. Çok güzel. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας, υποκριθήκατε στο νησί. Biliyorsunuz geçen sene başlatmıştık Midilli seferlerini. Όπως είπατε, έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και τη δικιά μας συνεργασία, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των λιμένων της Μύρνης και της Μυθύλινης. Bu senenin son seferini de kaçırmak istemedim. Özellikle gelmek istedim. Και εγώ λέει σαν εκπρόσωπος της ίδιας της Μύρνης, δεν θα ήθελα να χάσω το τελευταίο δρομολόγιο της χρονιάς από τη Μύρνη προς τη Μυθύλινη. Geçen sene 1700 yolcu taşımışız. Bu sene 4000'in üzerindeyiz. Yani 3 misli taşımışız. Πέρυσι, μετά τις μετρήσεις μας, είχαμε περίπου 1.700 επιβάτες, αλλά φέτος με τα φετινά δεδομένα έχουμε και παραπάνω από 3.500 επισκέπτες από τη Σμύρνη. Artık bu bizim için çıta oldu. Gelecek sene de bunun 3 mislini en az yapmak istiyoruz. Αυτό είναι αυτό που μας έδωσε το κίνητρο για να προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε για ακόμη μια χρονιά, έτσι ώστε να βάλουμε και παραπάνω όρια και στον τουρισμό και στον κόσμο που θα επισκέπτεται το νησί. İbn Haldun diyor ki coğrafya kaderdir. İbn Haldun, İbn Haldun. Diyor ki coğrafya kaderdir. Ότι οι χάρτες είναι το πεπρωμένο μας κίνδυνο. Biz bu Barış Denizi'nin iki kıyısında yaşamaya devam edeceğiz. Και αυτές τις δύο ακτές, εμείς μπορούμε και οι δύο και σαν λαοί να συνεχίσουμε τη συνεργασία τους. Αλλά και την αγάπη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους. Bütün mesele bu kaderi kavga ederek mi yaşayacağız, barış içinde mi yaşayacağız? Το μοναδικό ερώτημα είναι ότι το αν θα συνεχίζουμε να ζούμε, να πολεμάμε ή να συμβιώνουμε αρμονικά. Elbette uyum içinde, mutluluk içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Εμείς λέει το και το κινητρό μας σαν άτομα είναι να ζούμε με την γαλήνη και την ευτυχία πάντα. Seferihisar'da belediye başkanlığını yaparken de Samos'la Seferihisar arasında feribot koymuştum. Ne, o da nitane genes polimnosos filos sti Samo. Pali kana prospathisi na valune di grami pros sti Samo. Çünkü tam da başkanın söylediği gibi devletler zaman zaman kavga edebiliyorlar. Ama halklar asla kavga etmez. Kentler asla birbirine düşman olmaz. Kentler olsa olsa kardeş olur. Γιατί όπως ακριβώς λέει, τονίσατε κι εσείς, οι μεγάλοι διοικητές μπορεί να βρίσκονται σε ρήξεις αρκετές φορές, αλλά όπως τονίσατε κι εσείς πολύ σωστά, οι δύο λαοί είναι αυτοί που στην ουσία είναι οι αγαπημένοι μεταξύ τους και θέλουν αυτή τη συνέχεια της φιλίας. O bizi Midilli halkı adına misafir ediyor. Ben de İzmir halkı adına teşekkür ediyorum. Εκείνος λέει μας φιλοξενεί εδώ πέρα ως πρώτος κάτοικος και ως ο κύριος πρόσωπος των κατοίκων της Μυθυλήνης. Έτσι και εγώ ως πρώτος πρόσωπος των κατοίκων της Μύρνης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Bugün buraya sadece Büyükşehir Belediyesi olarak gelmedik. Ege'de Barış ve İletişim Derneği ile beraber geldik. Εδώ λέει, δεν ήρθαμε σήμερα σαν ο Μητροπολιτικός Σύλλογος του Δήμου της Μύρνης. Ήρθαμε, λέει, και με έναν σύλλογο για την ειρήνη και για τη φιλία. Bu Ege Denizi Barış Denizi olsun diye çok emek veren, iki halkın kardeşliğine çok emek veren efsane belediye başkanımız Osman Özgüven ile beraber geldik. Ήρθαμε με τον κύριο Osman Özgüven, ο οποίος και με τα άτομα τα οποία τον ακολουθούν, είναι άτομα τα οποία προσπαθούν πάρα πολύ και προσπαθούν να δημιουργούν εκδηλώσεις, αλλά και πολύ σημαντικά συμβάντα για να προσπαθούν να ενώνουν τους δύο λαούς. Ege'de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Eski belediye başkanımız Bülent Tanık Bey ile beraber geldik. Yine ki o kürüz Bülent Tanık Bey ile ekprosopu silogu. Dolayısıyla biz bu ilişkileri ileriye taşımak, hem ticareti hem kültürel ilişkileri daha ileriye taşımak için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο ήρθαν και εκείνοι μαζί, διότι θέλουν να δημιουργήσουν ακόμα παραπάνω
πράγματα και έχουν στο μυαλό τους να κάνουν ακόμη παραπάνω πράγματα από αυτά που ήδη γίνονται για να δημιουργηθεί και ένας ακόμα δεσμός παραπάνω. Bu buluşmaların bunu perçinleyen, bunu güçlendiren yanı var. O nedenle çok teşekkür ediyorum kendisine. Σήμερα που μας δεχτήκατε εδώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κίνητρο. Είναι ένα από τα πρώτα βήματα που γίνονται για αυτές τις προσπάθειες και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Bugün imzalayacağımız iyi niyet protokolünden sonra da kendisini ve çalışma arkadaşlarını yine İzmir'e bekleyeceğiz. Daha ileriye taşıyacak neler yapabiliriz? Onları yapmak için. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού για τη συνέχεια της συνεργασίας μας, θα σας περιμένουμε και εμείς ξανά στη Σμύρνη για να συζητήσουμε περαιτέρω το πώς μπορούμε να οργανώσουμε και πώς μπορούμε να διευθετήσουμε παραπάνω πράγματα. Okay. Let's sign it. Θα δώσουμε το έμβλημα της πόλης μας, του Δήμου που είναι η ελιά. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ευχαριστώ πολύ. Και επίσης το έμβλημα του Δήμου μας που είναι η Ελιά. Ναι, aynı zamanda da belediyenin simbolü. Evet, evet. Sayın Başkanım burada efendim. Tamam. Tamam. Evet. Θα σας δώσουμε επίσης δύο αφήσεις του Θεόφιλου. Είναι ο γνωστός ζωγράφος, λαϊκός ζωγράφος της Μουτιλίδη και του νησιού μας. Είναι μια γραβούρα από το Θεόφιλο, στο Μουσείο Θεόφιλου. O da bizim çok ünlü coğrafya yapan adamın filosun panosu. Και αυτό είναι βιβλίο με τα τουρκικά μνημεία του Κυριακού και Οθωμανικά. Οσμανλı eserlerini gösteren bir kitap. Çok iyi. Και το μοντέρνο τέχνης, το Μουσείο Τεριάνου. Okay, thank you. Şimdi bu da bizim İzmir'in sembolü. Yarın da İzmir'in sembolü. Okay. Okay. Εφαριστοπολί. Εφαριστοπολί. Ευχαριστώ και πάλι. Θα τα δώσεις. Έλα από το αμάκι να το δώσεις και... Ναι. Δώστε τα ό,τι δώσεις, έλετε. Δήμα και καλώς όρισες. Βασικά, πώς καλύτερα. Υπό άλλα συνθήκες θα μπορούν να ήμουν εγώ ως δεύτερος γενναίας πρόσφυγας από τη Σμύρνη, δημότης Σμύρνης. Και εσύ δημότης εδώ Μυτιλήνης. İnşallah bir dahaki sefere ben İzmir'in belediye başkanı olurum, siz buranın belediye başkanı. Okey. Süpersin ya. Okey. Σήμερα όμως αισθανόμαστε σαν δημότες και για Σμύρνη και για Μυτιλήνη. Biz şimdi her iki tarafı da kendi yerimiz gibi görüyoruz. Çok güzel. Υπ' αυτή την έννοια θα σου χαρίσω κάτι πολύ προσωπικό. Bir benim için çok önemli bir şey size hediye edeceğim. Bir baptisti kod pateramu gemiyi sizmini, yegardiye sizmini, bu ben ipatı pia, papuz bu kafke. Parti dinleyin, çok harika. Bunu size veriyorum. Bu babamın İzmir'de doğduğunu ve oradaki göreviyle ilgili bilgiyi aktaran bir evrak. Onu size veriyorum. Sen kratişo, sen madem. Dur, İzmir'e geldiğinde onu göstereceğim. Kratişo, sen madem o ki, o tam İzmirli tadikşi bu yine. Okey. Çok teşekkür ediyoruz. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ στον εμπορικό συλλόγο να σου δώσει δύο λεπτά. Σα καλωσορίζουμε. Στην πόλη μα πάλι. Αυτό είναι ένα δώρο συμβολικό
για την συνεργασία που έχει ο Δήμος, με το δικό μας Δήμο, για τη σύνδεση την ακτοπλοϊκή που ξεκίνησε από πέρυσι. Bu hediye ediyor ki bizle birlikte çalışan, bu gemiler için çalışan bir arkadaşımızın yolladığı bir hediye. Είναι φτιαγμένο από ξύλο ελιάς. Bir zeytin ağacından yapılmış. Και είναι ένα καραβάκι που συμβολίζει. Bir kayık ve bu... Το ξεκίνημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης το νησιό μας με τη Σμύρνη. Είναι από ένα κανάτα για να πίνει το τσάι ή τον καφέ και να σκέφτεται τη Μυτιλίνη. Λέει πάνω Μυτιλίνη Λέσβος. Πού θα τη Μυτιλίνη ΑΕΠ, την Βέντρικ, τσάι τσάρτεν, βέβαια βασική μου τσάι τσάρτεν, το βιζάτε να σου πει. Τι όκτηση φύγει. Και σε χαίρετε. Τι. Επειδή το ούζο ή το ρακί ενώνει τους λαούς. Εδώ στην Μυτιλίνη υπάρχει οδός Δικελή, οδός Σμύρνης και ούζο Σμυρνιό. Σμυρνιό. Υπάρχουν άλλα... Ναι, Σμύρνη. Υπάρχουν για τη διαδρομή σας άλλα 4 δώρα Σμύρνη. Ουζό, να τα πάρετε μαζί σας για να τα πίνετε, οκ. Δημήτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ for all your help to us for doing this line since 2 years from Izmirli to Kulumari and to Mytilini. Inshallah, next year will be better for everybody. But we want to see our Mytilini kardeş also in Izmirli. Yeah. To come and see us. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο κύριος του Μισογέρ ήταν πρώην πρόεδρος του αντίστοιχου αδελφού σωματείου με τη συνύπαρξη. Τώρα, συγγνώμη, Ένωση για την Ειρήνη και την Κοινωνία στο Αιγαίο. Μας συνδέει μία παλιά φιλία, γιατί είχαμε οργανώσει κάποιες εκδηλώσεις όταν ο κύριος Τούρτς ήταν δήμαρχος του Σόγια. Ευχαριστώ. Ναι, θα γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι και εγώ πιο καινούργια πρόεδρος, που τα ξέρω όλα. Και επίσης, βέβαια, να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Οσμάν, τον Οσμάν που είναι εδώ μαζί μας. Ayrıca Osman Başkan burada olduğu için de ona da çok teşekkür ediyoruz. Επίσκεψη του Μάρκου συμπίπτει με την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Osman Özgüven. Osman Başkan için bir ντοκιμαντέρ hazırladı. Όπου παρουσιάζεται μεταξύ άλλων και η όλη αυτή προσπάθεια για την φιλία μεταξύ των δύο δήμων, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Ο Osman Başkan hem dediğinde hem de Dikili için çok önemli, çok önemli işler yaptı. Bizi bir arada tuttu. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο κύριος Πάρης, ο οποίος θα έχει να παρκάρει, γιατί μαζί οι δυο τους χτίσανε όλη αυτή την φιλία. Και είχαν οργανώσει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάνω σε αυτή τη φιλία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλους τους καρπούς αυτής της προσπάθειας με όλη αυτή την πολύ καλή επικοινωνία με την Τουρκία. Ναι, ας και
Osman Başkan'la bu işi başlatan arkadaşımız burada yok. Ama bunların sayesinde çok ileriye götürdük dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve burada Osman Başkan'ın çok emekleri var. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ σφιχτό και ότι δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε. Biliyorum ki programımız çok yoğun. Çok sizi tutmak istemiyorum. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι άλλο. Buraya geldiğiniz için bizi çok mutlu ettiniz. İnşallah biz de bunun karşılığını size vermek isteriz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Barış için mücadele etmek kolay değil. Savaştan beslenen çok var. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τρέφονται από το να δημιουργούνται διαταραχές. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο λαοί οι οποίοι βοηθούνται από την αγάπη και την φιλία που υπάρχουν μεταξύ των δύο λαών. O yüzden halklarımızda barışın gücünü, barışın güzelliğini, barışın değerini daha çok anlatmalıyız. Γι' αυτό θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και αρκετά πράγματα τα οποία ταυτόχρονα και θα ενδυναμώσουν αλλά και θα δείξουν την ομορφιά που έχει η ειρήνη ανάμεσα σε δύο λαού και τι μπορεί να καταφέρει. Onun için belediyelere görev düştüğü kadar derneklere de görev düşüyor. Γι' αυτό λέει όσο δουλειά αρμόζει και στους δήμους τους ίδιους, αρμόζει και στα σωματεία τους. Kere vermeliyiz, daha çok bir araya gelmeliyiz, birlikte mücadele etmeliyiz. Πρέπει να παλεύουμε μαζί, να κάνουμε περισσότερες συναντήσεις και να είμαστε μια γροθιά. Bizim nesiller barışın kıymetini biliyorlar ama gençler çok farkında olmayabilir. Özellikle gençlere daha çok anlatmalıyız. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, λόγω και των εποχών που έχουν περάσει, γνωρίζουν τη σημασία της ειρήνης σε ανάμεσα στους δύο λαούς και από τους γονείς τους και από τους παππούδες τους. Σε αυτούς όμως που πρέπει να περαστεί το μήνυμα αυτό είναι κυρίως στην νεαρή ηλικία. Barış hiç kimseye hediye edilmiyor. Barış için mücadele etmek gerekiyor. Και η ειρήνη δεν δίνεται σε κανέναν απλόχερα, αλλά την ειρήνη πρέπει πάντα να παλεύουμε. O yüzden mücadele etmeye devam edeceğiz. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε δυναμικά τις προσπάθειές μας. Bu mücadeleyi ticarette de yapacağız, kültürel ilişkilerde de yapacağız. Και αυτή μας την προσπάθεια την επεκτείνουμε και στους συνεδρίες όπως είναι οι συνδέσεις μεταξύ των δύο λαών, με θέματα κουλτούρας, αλλά και με θέματα εμπορίου. Ve şunu asla unutmamalıyız. Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τους λόγους, ότι οι λόγοι που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότεροι από τους λόγους τους οποίους μας ενώνουν. O sebeplere sımsıkı sarılmalı. Γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα και αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους που μας ενώνουν πρέπει να τους αγκαλιάζουμε σφιχτά. Και να το μάθουμε σε όλους και ειδικότερα στις νεαρότερες ηλικίες. Και θέλω να πιστεύω ότι τα δικά μας τα παιδιά, όπως επίσης και τα εγγόνια μας, θα ζουν ακόμα καλύτερα μέσα σε ένα κλίμα αρμονίας και συμφιλίωσης. O yüzden kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Γι' αυτό και νιώθω σαν να έχω έρθει στο σπίτι. Bizi misafir eden tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Και ευχαριστώ όλους που μας έχετε δεχτεί τόσο αγαπητά εδώ πέρα και νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και biliyorum ki Sinipax ile Ege'de Barış'ın kardeşliği tüm Ege'ye, Türkiye'ye, Yunanistan'a yayılsın. Και εύχομαι εμείς με τη Sinipax αλλά και η Sinipax ίδια να μεταδώσει σε όλο το Αιγαίο το μήνυμά της. İzlerinden yürüyeceğimiz kıymetli büyüklerimiz var. Έχουμε παραδείγματα τα οποία παίρνουμε από τους μεγαλύτερους μας. Onlar çok emek verdiler. Bu barış için çok mücadele ettiler. Δώσανε πάρα πολύ σημαντικούς αγώνες, έτσι ώστε να ενωθούν οι δύο λαοί. Çok dayağını da yediler ama yapacak bir şey yok. Barış kolay değil. Ναι, και κάνανε και μερικές προσπάθειες, οι οποίες δεν ήταν και τόσο επιτυχείς, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε πράγμα, κάθε τι επιτυγχάνεται πάντα. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε και εμείς. Ζήτω ειρήνη! Και εγώ θέλω να σας
θυμόμαστε με συγκίνηση όλοι το μακρινό 89, όταν ο Οσμάν Οσγιουβέν, συνοδεία πνευματικών ανθρώπων από την Τουρκία, επικεφαλής ήταν ο Αζίζ, ο μεγάλος Αζίζ Νεσίν. Πριν το 1980, πήρε Αδάμ, ναι. Τότε λοιπόν, μαζί με το στρατή πάλι, Δήμαρχο Μυτιλίνης, εδραιώθηκε, μάλλον μπήκαν τα θεμέλια αυτής της σύσφυξης των σχέσεων που τώρα βλέπουμε πόσο αποδίδει και πόσοι Τούρκοι άνθρωποι επισκέπτονται την τη Λέσβο. Ο Ζωμαν Αρδάν Μπερί έμουν εμπλή αντουντάρ, ο Ζωμαν Αρδάντε, με όμουν στον Ισλέρ σύνδη γεωριμιλήρες, νέκαταρ κυσί δουλούζου για γερμεκτελέρδαν, νέκαταρ εμπλέν κυπήχησε μεκτέν. Άκουσα να τονίζεται και από τον κύριο Τούς, από τον Δήμαρχο της Σμύρνης, ότι πρέπει τα παιδιά μας να έχουν, να αποκτήσουν σχέσεις και δεσμούς. Η πρόεδρος της συνύπαρξης τώρα ήταν 10χρονο παιδί, όταν για πρώτη φορά είχαμε την τιμή να μας φιλοξενήσει ο Οσμάνος Μπιβέν, και ελπίζουμε τώρα και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν αυτή τη σχέση. Ευχαριστώ. Μόνο με γίνει γελαντικά, όσο μόνο αρκετά είστε πολλούστακ, με συνδική στην ύπαρξη Βασκανά, όσο μόνο αρκετά όλοι εσύ λάγετε. Με όμουν να συγκεκριστεί με χισιόδραξ, συνδημιουργούμε. Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο, ότι από όλες τις συναντήσεις μας, και τις συναστροφές που έχουν οι ντόπιοι με τους Τούρκους, πραγματικά κάθε φορά επιβεβαιώνονται, δεν έχουμε χωρίσει με τίποτα, ίσα-ίσα μοιάζουμε πάρα πολύ και υπάρχει φοβερή αγάπη και αυτό που ενάντια σε ό,τι μπορεί να καλλιεργείται από τους δύο λαούς, αλλά από τις κυβερνήσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ονούντας η Χαϊρεπτήση, Τούρκοι, ne zaman Türk halkı buraya geldiğinde veya biz ne zaman size gelsek evlerimizde olduğumuzu bir hissetmek, birlikte kardeş gibi oturmak, aynı masada oturmak, masalar kurmak, aynı şeyleri paylaşmak, aynı düşünceleri paylaşmak çok mutlu ediyor halkları. Και τώρα να δώσουμε λίγο το λόγο στην πρόεδρο της Ένωσης για την Ειρήνη και επικοινωνία στο Ιδιό, Ζαϊνέπ Ολτιόκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Çok vakit almadan, programları aksatmadan ama tarihi bir an olması vesilesiyle sadece cümle kurmak istiyorum. Az önce ilk konuşmacıların da söylediği gibi Stratus Paris ve Osman Özgüven'in bir araya gelerek başlattıkları, arkadaşlarıyla birlikte başlattıkları süreç kuşaklara aktarılarak Bugün güçlenerek devam ediyor. Χωρίς να μακρηγορήσω και εγώ, θέλω να πατήσω πάνω στα πράγματα που είπαν σύμφωνα με τον κύριο Πάλι και με τον κύριο Σμιβέν, ότι είχαν βάλει τα θεμέλια για τα πράγματα που εμείς καταφέρουμε να επιτυχάνουμε αυτή τη στιγμή και για τη συνεργασία των δύο λαών. Biz bugün sevgili Dili ve ben iki kardeş derneği, iki kadın başkanı olarak kendimi de gençleştirmek için iki genç kadın başkanı olarak. Burada kurucu başkanımız Osman Özgüven ve bugüne kadar derneğimizin başkanlığını yapmış 4 kişi bir arada olmaktan ayrıca büyük bir onur duyuyorum. İki belediye başkanımıza da ayrıca bu anlamlı barış mücadelesine verdikleri mesaj ve ev sahipleri için teşekkür ederim. Είμαστε επίσης, λέει, πάρα πολύ ευγνώμων για το ότι είμαστε εδώ δύο γυναίκες σε νεαρή ηλικία των δύο αυτών συλλόγων και κυρίως τονίζει το θέμα της γυναίκας, ότι έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα και από τον δικό τους το σύλλογο είναι αυτή τη στιγμή 4 άτομα με τον κύριο ο οποίος δημιούργησε και τον ίδιο το σύλλογο και είναι ιδιαίτερη χαρά επίσης να έχουμε μαζί και τους δύο δημάρχους των δύο πόλεων. Osman Özgüven, Türk Seyer, Gent Tanık, Enerji Zanne, 2,5 aylık yeni başkan. Kendiniz hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorsunuz. Evet, soy selam.
Ότι είναι εκείνη καινούργια πρόεδρος εδώ και 2,5 μήνες. Είναι ο κύριος και ο κύριος Δημοκρατισμένης, ο κύριος Τσοίερ. Ο πρώτος επίσης. Θέλετε υπάρχουν αυτά.